Κυρίε και κύριοι, όπω περιμέναμε, είχαμε απελάσει Ελλήνων διπλωματών από την Ρωσία σε απάντηση βεβαίω των ελληνικών διπλωματικών κινήσεων. Ο Απόστολο Μαγκυριάδη μαζί μα. Στο θυμίζω τον Απρίλιο, ότι υπήρξε η απέλαση ε, 12 Ρώσων διπλωματών από την Αθήνα. Σήμερα στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Έλληνα πρέσβη, του επιδόθηκε διαμαρτυρία για την χειροτέρευση των ελληνο-ρωσικών σχέσεων και βεβαίω του ανακοινώθηκε η απέλαση 8 Ελλήνων mm -hmm. διπλωματών. Που υπηρετούν στην Ρωσία. Αυτή η αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών λέει Βεβαίως, ότι είναι μια βάση απόφαση. Πώ το στηρίζει Διαμαρτύρεται η Αθήνα και συγκεκριμένα αναφέρει στην ανακοίνωση ότι α, δεν υφίσταται καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών αρχών για την απέλαση μελών του προσωπικού ελληνική διπλωματική και προξενική αρχή στη Ρωσία, τα οποία διακρινόμενα για τον, επαγγελεσμα... για τον επαγγελματισμό του και υψηλό αίσθημα ευθύνη επιτελούσαν τα καθήκοντά του σύμφωνα με τι προβλέψει του Διεθνού συμβάσεων για τις διπλωματικέ και προξενικές σχέσεις. Να σου πω εδώ ότι υπάρχει και μια διπλωματική αριθμητική που έπρεπε κανείς να διαβάσει. Έχει μια σημασία. Στην Αθήνα και συνολικά στην Ελλάδα υπηρετούσαν περίπου 100 mm -hmm. διπλωμάτες. Η Αθήνα απέλασε 12, ένα ποσοστό 12%. Στην Ρωσία αντίστοιχα υπηρετούσαν 35 συνολικά διπλωματικοί υπάλληλοι. Η Μόσχα απέλασε, απέλασε του 8%. Ένα 25% σχεδόν διπλάσιο, δηλαδή. Αυτή η αμοιβαιότητα πολλέ φορέ έχει τη σημασία τη στι διεθνεί και, αν θέλει, αποτυπώνει και το κακό επίπεδο των ελληνογλωσσικών σχέσεων. Σα ευχαριστούμε, Απόστολο.